Καλώς ήρθατε και πάλι στην καινούργια μας ψηφιακή στουντιάρα. Καλώς ήρθατε, είμαι εδώ με την Τζέσικα, παρεπιπτόντως προτάσεις και για το όνομα του στουντίου και για το όνομα των μοντέλων θα δεχτώ και με μεγάλη μου χαρά, γιατί είμαι κολλημένος, δεν μπορώ να το βαφτίσω, οπότε θα με βόλευε πάρα πολύ να με βοηθήσετε να βαφτίσουμε το στούντιο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε λοιπόν, είμαστε εδώ με την Τζέσικα και σήμερα το θέμα είναι Feathering the Light. Είναι μια ορολογία, μας έρχεται από τα Αμερικά και από τα England, δεν ξέρω από πού, και έχει να κάνει με το πώς, πού στοχεύει η φωτιστική μας πηγή. Είναι τόσο απλό, παράγει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα, είναι πολύ πονηρό, πολύ μεγάλοι μάστορες το χρησιμοποιούν το feathering, λοιπόν, και η feathering, δεν ξέρω, συγχωρέστε με για τα αγγλικά μου. Θα το γράψω στον τίτλο για να είναι αυτό, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς διαβάζεται σωστά. Και έχει να κάνει με το πού στοχεύει το flash και πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Τζέσικα με feathering και εδώ την έχουμε χωρίς. Η τεραστιότερη αλλαγή που μπορεί να δείτε είναι στο background, σωστά. Λοιπόν, δεν είναι η μόνη αλλαγή, αλλά είναι η σημαντικότερη. Έχει να κάνει με το μέγεθος του χώρου και το πόσο τώρα εγώ, επειδή έχω τις φυσικές διαστάσεις του πραγματικού στουντίου, είναι 4,70 νομίζω, 4 και κάτι στο φάρδος, οπότε τώρα το flash πηγαίνει απέναντι. Καθίστε λίγο να πάμε στο setup για να τα καταλαβαίνουμε καλύτερα. Αυτό είναι με feathering, δηλαδή δεν φωτίζει η πηγή, δεν σημαδεύει έτσι το μοντέλο, έτσι. Αυτή ήταν αυτή η φωτογραφία, αλλά αντιθέτως σημαδεύει απέναντι, και αν έρχεται από εδώ από το πλάι θα δείτε ότι το μοντέλο βρίσκεται στην άκρη, οριακά στην άκρη, δείτε την κάτωψη. Στην άκρη της φωτιστικής πηγής, χωρίσαμε λίγο που καθυστερώ, προσπαθώ ακόμα να μαθαίνω το προγραμματάκι, έχει 400 κουμπιά, δεν είχα ποτέ 3D και τώρα λίγο δεν μπερδεύομαι. Αυτό, ωραία, που σημαίνει ότι feathering, σημαδεύουμε απέναντι, άρα το μεγαλύτερο φως που φεύγει, και έχουμε grid στο softbox στην πηγή μας, έτσι, το μεγαλύτερο φως φεύγει απέναντι, χτυπάει απέναντι και ξαναγυρίζει έστω 4 μέτρα, είναι λευκός ο τείχος και ξαναγυρίζει πίσω στο μοντέλο. Δεν του κάνει τόσο μεγάλο κάψιμο στο πρόσωπο, αλλά επίσης δεν πηγαίνει να χτυπήσει και το φόντο πίσω όπως θα έκανε στην περίπτωση που σημάδευε το μοντέλο, βλέπετε. Εδώ τώρα, όσο γυρίζουμε το φωτιστικό, για κάποιο λόγο το φωτιστικό γυρίζει απίστευτα αργά, το μηχάνημα μου λίγο τρώει τα ζόρια του. Όταν γυρίζουμε το φως προς τα πίσω, φωτίζουμε και το background, ενώ όταν γυρίζουμε το φως πάνω στο μοντέλο μας, δεν πηγαίνει αρκετό φως στο πίσω μέρος του background και έτσι το background μένει χαμηλό, το μοντέλο μας τρώει μια γλυκιά σφαλιάρα από φως, το φως περνάει από μπροστά του, πάει απέναντι, γυρίζει, κάνει και λίγο καλύτερο φύλλα. Ξαναδούμε λίγο τις φωτογραφίες. Ας δούμε λίγο τις φωτογραφίες. Αυτή είναι με feather, έτσι, και αυτή είναι direct. Δείτε λίγο πόσο πιο καλό γέμισμα έχουμε, δεξιά στο φιδαρισμένο σε σχέση με αυτό. Δείτε πόσο πιο λευκό είναι το φόντο εδώ, γιατί πηγαίνει, το background μου το έχω σαν λευκό φόντο, έτσι, απλά επειδή είναι αρκετά μακριά από τον τοίχο, κάνει fall off και δεν έχει αρκετό φως για να το γράψει τελείως άσπρο καμένο. Ωραία, αυτό είναι το feathering, και τα περισσότερα πορτρέτα τύπου Rembrandt που θα δείτε και πάρα πολύ στο still life, στα food photography και αυτά, χρησιμοποιείται πάρα πολύ, γιατί δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, απαλό γέμισμα και δεν κάνει τόσο hot, δεν κάνει ένα σημείο που καίγεται και την τρώει πολύ και όλο το άλλο να μένει σκοτεινό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω για το feathering the light,
feathering μάλλον. Αυτό είναι το κολπάκι, ουσιαστικά το που σημαδεύει το φως μας στο μοντέλο ή φαλτσαριστά. Φυσικά τώρα θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, αν θα το κάναμε κανονικά, το μετακινούμε και λίγο, δεν το περιστρέφουμε απλά, το μετακινούμε ώστε τώρα είναι direct, το μετακινούμε ώστε να φύγει από το μοντέλο, να φύγει από το μοντέλο, σε παρακαλώ γιατί έργεστε σου πολύ, να φύγει από το μοντέλο και όταν θα το βλέπουμε από εδώ να είναι η άκρη του softbox στην αρχή του προσώπου του μοντέλου και το φως να εκτείνεται παραπέρα. Γιατί, δείτε λίγο τι συμβαίνει, αν πάει πιο πίσω έχουμε ένα side μετά, γιατί δεν φτάνει καθόλου φως στη σκοτεινή πλευρά. Okay. Εμείς θέλουμε να είμαστε μπροστά από το μοντέλο. Έφυγα μακριά τώρα, συγχωρέστε με, να είμαστε μπροστά από το μοντέλο μας για να γλύφει λίγο φως από αυτή τη μεριά του softbox και να φτάνει και να πέφτει σε αυτή τη μεριά του προσώπου, στη μακριά μεριά του προσώπου. Ακριβώς με feathering light είμαι φωτισμένος εγώ τώρα, γι' αυτό δείχνω και στο δικό μου πρόσωπο. Αυτό ελπίζω να γίνει κατανοητό το feathering, δεν ξέρω αυτή τη βλακία εκεί κάτω γιατί έχει κολλήσει τώρα, δεν πειράζει όμως. Το δέχομαι γιατί το ταλαιπωρώ το μηχάνημά μου. Ελπίζω να γίνει κατανοητό, τα λέμε την επόμενη φορά. Όνομα για το στούντιο, αυτό το στούντιο το ψηφιακό, και όνομα για το κορίτσι μας. Okay, θα έχουμε και ένα γόρι για να έχουμε έτσι λίγο αλλαγή, να μην λέτε ότι είμαι προκατηλημένος και έχω μόνο γυναίκες. Ωραία. Και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι, την επόμενη φορά που θα έρθουμε στη στούντιάρα μας.